Γεια σα, είμαι ο Δημήτρη για το κανάλι μου Farmer Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με τι κριτήρια αλλά και τι πρέπει να προσέξουμε για να επιλέξουμε ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και για να το βρούμε φυσικά στη χαμηλότερη τιμή τη ελληνική αγορά θα επισκεφτούμε το bestprice.gr. Οι τρει βασικέ κατηγορίε των χορτοκοπτικών μηχανημάτων που συναντάμε είναι τα βεζινοκίνητα, τα ηλεκτρικά και τα μπαταρία. Στην πρώτη κατηγορία που είναι τα βεζινοκίνητα, εδώ έχουμε πολύ μεγάλη αυτονομία, πολύ μεγάλη ισχύ όπω και αρκετά μεγάλη διακύμαση στην τιμή του. Καθώ μπορούμε να βρούμε χορτοκοπτικό μηχάνημα με κόστο κάτω από 100 ευρώ, αλλά και με κόστο πάνω από 1000 ευρώ, όταν πρόκειται για κάποιο επαγγελματικό μοντέλο. Επίση, τα περισσότερα χορτοκοπτικά μηχανήματα έχουν ενιαίο μπαστούνι, τη σωλήνα του δηλαδή, αλλά υπάρχουν και κάποια μοντέλα που έχουν διαιρούμενο το μπαστούνι, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά του. Όπω υπάρχουν και κάποια χορτοκοπτικά μηχανήματα όπου είναι τροχήλατα. Η δεύτερη κατηγορία, που είναι τα ηλεκτρικά χορτοκοπτικά μηχανήματα, εδώ προαπαιτείται να υπάρχει ρεύμα στο χώρο που θα το χρησιμοποιήσουμε, ε, γι' αυτό το λόγο τα επιλέγαμε όταν θέλουμε να κόψουμε κάποια χόρτα στην αυλή του σπιτιού μα. Ε, η τρίτη κατηγορία που είναι τα χορτοπικά μηχανήματα μπαταρία, εδώ υπάρχει ελευθερία κινήσεων, είναι αθόρυβα και υπάρχουν αρκετέ θα έλεγα επιλογέ, είτε πιο ερασιτεχνικά είτε πιο επαγγελματικά, όπου είναι πάρα πολύ ε, ισχυρά. Με το μόνο μειονέκτημα, αν μπορώ να το πούμε αυτό, είναι ότι έχουν μια σχετικά μικρή αυτονομία. Που και αυτό πάλι έχει να κάνει ανάλογα με την μπαταρία που θα επιλέξουμε. Έχοντα αναφέρει τι τρει βασικέ κατηγορίε των χορτοπτικών μηχανημάτων, α δούμε με τι κριτήρια επιλέγουμε κάποια από αυτά. Ε, το βασικότερο απ' όλα πρέπει να δούμε το είδο τη βλάστηση που θέλουμε να καθαρίσουμε, αν θα είναι δηλαδή κάποια χόρτα ή κάποιου ε, μικρού τάμνου, ε, το μέγεθο τη έκταση, τη μορφολογία του εδάφου, αλλά και το πόσο συχνά θα χρησιμοποιούμε το χορτοπτικό μηχάνημα. Όταν η έκταση που θέλουμε να καθαρίσουμε είναι μικρή, για παράδειγμα η αυλή του σπιτιού μα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλεκτρικό χορτοκοπτικό μηχάνημα όπου έχει πολύ χαμηλό βάρο, σχεδόν δεν χρειάζεται κάποια συντήρηση ιδιαίτερη, η λειτουργία του είναι αθόρυβη και πάρα πολύ εύκολο στο χειρισμό του και με πολύ χαμηλό κόστο. Με το μόνο μειονέκτημα ότι απαιτείται να υπάρχει ρεύμα στο χώρο που το χρησιμοποιήσουμε, όπω και μία μπαλαντέζα με τη χρήση ενό χορτοκοπτικού μηχανήματος μηχανήματο μπαταρία. Κυρίω τα χρησιμοποιούμε σε χώρου όπου θέλουμε να έχουμε μια ελευθερία κινήσεων, χωρί δηλαδή να έχουμε κάποιο, ε, κάποια παλαντέζα δηλαδή μαζί μα για να τροφοδούμε με ρεύμα κάποιο ηλεκτρικό μηχάνημα. θέλουμε να έχουμε ελευθερία κινήσεων, όπω είπα, να μην κάνουμε φασαρία, θόρυβο δηλαδή. γι' αυτό τα επιλέγουν επαγγελματίε υποτέχνε για την περιποίηση κήπων είτε σε σπίτια Είτε σε ξεντεχνικέ μονάδε. Τα βεζινοκίνητα χωροποιητικά μηχανήματα ουσιαστικά τα ξεχωρίζουμε από την υποδύναμή του. Αυτά που έχουν υποδύναμη έω και δύο ύπου, κυρίω είναι για πιο αέρα τεχνική χρήση ή ουσιαστικά για πιο ε, μικρέ εκτάσει ε, καθαρισμού σε σχέση με αυτά που έχουν από 2,5 ύπου και πάνω. Ε, και στι δύο περιπτώσει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικέ κεφαλαίε κοπή, όπω για παράδειγμα μία κεφαλή με πολλαπλέ εξόδου μεσινέζα ή κάποιον τρίφτερο μεταλλικό δίσκο. Η υποδύναμη στο χορτοπτικό μηχάνημα είναι ουσιαστικά και αυτή που δηλώνει το είδο τη βλάστη που μπορεί να καθαρίσει ένα χορτοπτικό μηχάνημα. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να κόψουμε απλά κάποια χόρτα ή μικρού τάμνου, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χορτοπτικό μηχάνημα έω και δύο ύπο υποδύναμη για να κάνουμε άνετα τη δουλειά μα. Αλλά όταν θέλουμε να κόψουμε κυρίω τάμνου ή ακόμα και μικρά δεντρίλια. Με το ανάλογο φυσικά ε, κοπτικό μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα επιλέξουμε κάποιο ε, μηχάνημα με μεγαλύτερη ε, υποδύναμη, όπου σε αυτή την περίπτωση τα μηχανήματα από 2,5 ύπο και πάνω θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν κοπτικά μηχανήματα. Στα κριτήρια επιλογή ενό ε, μηχανήματο, όπω είπα, έχει σημασία να δούμε το πόσο συχνά θα το χρησιμοποιούμε αλλά και το πόσε ώρε θα το λειτουργούμε ε, το μηχάνημά μα. Έτσι λοιπόν, όταν η χρήση του θα είναι περισσοιακή και για όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλή ώρα δηλαδή, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιο πιο οικονομικό μοντέλο χωρί να διαθέτει κάποιο αντιδονητικό σύστημα. Όταν όμω η χρήση του είναι αρκετά συχνή και για πολλή ώρα, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο μοντέλο όπου να διαθέτει ένα καλό αντιδονητικό σύστημα ώστε να μειώνει του κραδασμού, ειδικά στα χέρια του χειριστή, για να το κάνει κατάλληλο για πολλή ώρα χρήση. Οπότε, αφού έχουμε αναφέρει με τι κριτήρια επιλέγουμε ένα ε, χορτοκοπτικό μηχάνημα, α κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Στα ηλεκτρικά ε, μηχανήματα τα επιλέγουμε ε, για μικρού ε, χώρου, δηλαδή για μικρέ εκτάσει που θέλουμε να καθαρίσουμε, που μπορεί να είναι η αυλή του σπιτιού μα. Ε, στα πλεονεκτήματα, ότι έχουν πάρα πολύ χαμηλό βάρο, ε, δεν χρειάζονται συντήρηση, σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, ε, αρκετά οικονομικά στο να τα αγοράσουμε. Ε, στο μειονέκτημα, είναι ότι έχουμε περιορισμό ε, κινήσεων καθώ. Για να τα χρησιμοποιήσουμε, απαιτείται να υπάρχει ρεύμα στο χώρο που θα γίνει η εργασία και επίσης μας περιορίζει η μπαλαντέζα ανάλογα το μήκο που έχει. Στα χορτοκοπτικά μπαταρία, εδώ υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα και σε αυτή την περίπτωση, καθώ έχουν και αυτά χαμηλό βάρος, είναι αρκετά οικονομικά ανάλογα φυσικά το μοντέλο που θα επιλέξουμε καθώ υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά μοντέλα φυσικά με πολύ μεγαλύτερη ισχύ που είναι για επαγγελματική χρήση. Για αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα χορτοπικά μηχανήματα μπαταρίας τα επιλέγουν επαγγελματίες και υποτέχνες για εργασίες σε κήπους είτε σπιτιών εντός πόλεως είτε σε εξοδοιακές μονάδες όπου έχει σημασία να μην κάνουν ε, θόρυβο ε, κατά την εργασία που εκτελούν στους κήπους. Ε, σε αυτή την κατηγορία έχουμε πάλι το μειονέκτημα ότι ε, περιοριζόμαστε από το θέμα αυτονομίας της μπαταρίας, που και εκεί η αυτονομία δηλαδή έχει να κάνει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας που χρησιμοποιούμε. Στα βενζινοκίνητα χωρητικά μηχανήματα τα επιλέγουμε κυρίως για μεσαίες ή και μεγάλες εκτάσεις που μπορεί να έχουμε, να θέλουμε να καθαρίσουμε δηλαδή, είτε θα είναι η βλάστηση κάποια χόρτα ή θάμνους ή ακόμα και μικρά δεντρίλια που μπορούμε να κόψουμε, φυσικά με το ανάλογο κοπτικό μέσο. Ε, οπότε ανάλογα την εργασία που θέλουμε να κάνουμε, επιλέγουμε ε, και τα ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ε, το χορτοκοπτικό ή θαμνοκοπτικό μηχάνημα που θα επιλέξουμε. Έχοντά παρουσιάσει αρκετά χορτοκοπτικά μηχανήματα, ε, θα σας προτείνω κάποια από αυτά, όπου το link για το καθένα από αυτά θα το βρείτε ε, στην περιγραφή του βίντεο. Ε, φυσικά θα τα βρείτε στην χαμηλότερη τιμή της ελληνικής αγοράς μέσω του bestprice.gr. Η αρχή θα γίνει με τα βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα, όπου το πρώτο μοντέλο που θα δούμε είναι της εταιρείας Ruris, το DAC 310, ένα μηχάνημα με πολύ καλή ποιοτική κατασκευή, αν αλογιστούμε φυσικά και το χαμηλό του κόστος. Είναι στα 52 κυβικά, έχει 2,5 ύπους υποδύναμη και ζυγίζει 8 κιλά. Θα το βρούμε φυσικά στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς, μέσω του bestprice.gr, όπου είναι στα 164 ευρώ. Το επόμενο χορτοκοπικό μηχάνημα είναι της εταιρεία Nakayama Pro, το μοντέλο PB7500. Ένα πολύ δυνατό μηχάνημα, μια και είναι στα 63,3 κυβικά. Έχει τρεις ύπους υποδύναμη, ζυγίζει 8,8 κιλά και θα το βρούμε στην χαμηλότερη τιμή τη ελληνική αγορά, όπου είναι τα 178 ευρώ. Μετά έχουμε το Visco VC517RA Evo. Πρόκειται για ένα χορτοκοπικό μηχάνημα. Η και θαυμακοπτικό θα μπορούσαμε να το πούμε, καθώ ε, το ξεχωρίζουμε για την ποιότητα κατασκευή του, ε, ότι διαθέτει ένα αντιδρομικό σύστημα ώστε να μειώνει του κραδασμού στο χειριστή, ε, είναι στα 51,7 κυβικά, έχει δύο ύποπτοι υποδύναμη, ζυγίζει 8,7 κιλά και θα το βρούμε στην τιμή των 225 ευρώ. Τα μοντέλα των χρωτοπτικών μηχανημάτων που μόλι προανέφερα είναι από τα πιο οικονομικά και αξιόπιστα μηχανήματα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμή, ε, οπότε θα περάσουμε τώρα στα θαυμακοπτικά όπου είναι κατάλληλα τόσο για μεγαλύτερε εκτάσει αλλά και για πιο σκληρή ε, χρήση. Ε, το πρώτο μοντέλο που θα ξεκινήσουμε είναι πάλι τη εταιρεία Visco, το μοντέλο VC633RAEVO. Ένα μηχάνημα πραγματικά πολύ δυνατό, ε, πολύ καλή ποιότητα κατασκευή και με ένα εκπληκτικό αντιδονητικό σύστημα. Είναι στα 63,3 κυβικά, έχει τρει ύπους υποδύναμη, ζυγίζει 10 κιλά και 800 γραμμάρια και θα το βρούμε στην τιμή των 289 ευρώ. Και συνεχίζουμε με δύο ε, θαυμακοπτικά μηχανήματα τη εταιρεία Oleomac. Καθώ η εταιρεία Oleomac ε, διαθέτει πάρα πολλά μοντέλα ε, χορτοκοπτικών και θαυμακοπτικών μηχανημάτων, από πολύ οικονομικά έω και ε, ακριβά μοντέλα, ώστε να καλύψουν ε, ε, οποιαδήποτε ανάγκες και απαιτήσει έχει ε, ο κάθε χρήστη. έτσι λοιπόν το πρώτο μοντέλο που επέλεξα να σα παρουσιάσω είναι το BCH500TAF, ένα θαυμακοπτικό μηχάνημα πολύ προσεγμένο στην κατασκευή του. Είναι στα 50,9 κυβικά, έχει υποδύναμη 2,8 ύπου, ζυγίζει 8 κιλά και 300 γραμμάρια και θα το βρούμε ε, μέσω του Best Price στη χαμηλότερη τιμή που είναι τα 380 ευρώ. Το δεύτερο θερμοκρατικό μηχάνημα που επέλεξα να σα παρουσιάσω από την εταιρεία Oleomack είναι το μοντέλο BC550 Master. Όπου εδώ πραγματικά ανεβαίνουμε κατηγορία τόσο σε ισχύ αλλά και σε ένα εκπληκτικό αντιοδυντικό σύστημα που διαθέτει. Είναι στα 51,7 κυβικά. Έχει υποδύναμη 3,3 ύπου, είναι στα 9,9 κιλά βάρο και θα το βρούμε στην τιμή των 635 ευρώ. Τα επόμενα μηχανήματα που σα παρουσιάσω είναι από την κατηγορία των θαμνοκοπτικών μπαταρία. Από τα πιο οικονομικά και αξιόπιστα που μπόρεσα να ξεχωρίσω είναι αυτό τη εταιρεία Inco, το μοντέλο CST CST-Li-202522, 202522, όπου έρχεται στην αρχή του συσκευασία με δύο μπαταρίες, όπου είναι στα 20 v στα 4 μπερόρια χωρητικότητα, ζυγίζει 4 κιλά. Ε, το μοτέρ του είναι τύπου μπράστρε, δηλαδή χωρί χαρβουνάκια, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο με συνέζα αλλά και με ταλικό δίσκο. Η χαμηλότερη τιμή τη αγορά που μπορούμε να το βρούμε είναι στα 210 ευρώ και 41 λεπτά. Το δεύτερο χορτοπτικό μπαταρία που θα προτείνω είναι τη εταιρεία SIGO, ίσω για πολλού είναι άγνωστη η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά πρόκειται για μια εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με μηχανήματα και εργαλεία μπαταρία εξαιρετική ποιότητα. Το μοντέλο είναι το st 1300 ε, Pavla s το S σημαίνει solo, μιας και έρχεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Ε, το μοτέρ του δουλεύει με τάση λειτουργίας 56V, έχει δύο ταχύτητες και το βάρος του είναι 2,7 κιλά, χωρίς μπαταρία φυσικά. Ε, μετά η μπαταρία έχει να κάνει ανάλογα ε, με την ε, χωρητικότητα που θα έχει, άρα και την αυτονομία που μας δίνει. Αν επιλέξουμε μια μπαταρία με 2,5 αμπερόρια χωρητικότητα, τότε μας δίνει μια αυτονομία 70 λεπτών. για να ολοκληρώσουμε το πακέτο θα χρειαστούμε και ένα φορτιστή, οπότε το κόστος του μηχανήματος διαμορφώνεται στο εξής. το χωροπτικό μηχάνημα στοιχίζει 163 ευρώ και 40 λεπτά ε, χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Η μπαταρία με 2,5 αμπερόρια χωρητικότητα στοιχίζει 150 ευρώ και ο φορτιστής κοστίζει 63 ευρώ και 80 λεπτά. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε 377 ευρώ και 20 λεπτά. Επίσης πάρα πολύ καλά μηχανήματα μπαταρίας διαθέτει και η εταιρία Husqvarna για αυτό το λόγο προτείνω ε, το μοντέλο 520i RX ένα θερμοκοπτικό πραγματικά πολύ δυνατό εξαιρετική ποιότητα κατασκευής ε, σίγουρα προορίζεται και για επαγγελματική χρήση ε, σε επαγγελματίε και πουρού και όχι μόνο ε, και εδώ πάλι ε, το μοντέλο έρχεται χωρί μπαταρία και φορτιστή έχει έχει τάση λειτουργία στο μοτέρ του 36V, ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο με μεσινέζα αλλά και με μεταλλικό δίσκο και το βάρος του είναι 3 κιλά και 800 γραμμάρια χωρίς την μπαταρία. Οπότε αν επιλέξουμε μια μπαταρία ε, με 5,2 αμπεριόρια χωρητικότητα στα 36V όπως είπαμε και έναν φορτιστή για να την μπαταρία, ας δούμε πόσο διαμορφώνεται το κόστος ε, του μηχανήματος συνολικά. Ε, το θαμνοκοπτικό ε, Χωρίς μπαταρία και φορτιστή το κόστος του είναι στα 499 ευρώ. Η μπαταρία όπως είπαμε με τα 5,2 αμπερόρια χωρητικότητα ε, στοιχίζει 280 ευρώ και ο φορτιστής 99 ευρώ και έτσι το τελικό σύνολο του πακέτου είναι στα 878 ευρώ. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του όπου είδαμε τις κατηγορίες αλλά και με τι κριτήρια επιλέγουμε ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ε, για τα μοντέλα που σας πρότεινα θα βρείτε κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο ε, το link για το καθένα ε, από αυτά. Ωστε να μπορέσετε να βρείτε περισσότερε πληροφορίε, αλλά και να τα βρείτε στη χαμηλότερη τιμή τη ελληνική αγορά μέσω του BestPrice.gr. Ε, φυσικά, δεν ξεχνάμε, κάτω δεξιά, πατάμε και το κουμπάκι που λέει Εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι ώστε να ενημερώσετε για το καινούριο ανεβάζω. Γεια σα.